Στο Φιλοζωικό Σύλλογο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης επιβλήθηκε το εξοντωτικό πρόστιμο των 300.000 ευρώ από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και τις εμπλεκόμενες αρχές. Ο πρόεδρος μίλησε στο φακό της Αλφα τηλεόρασης για το περιστατικό αυτό. Είναι εξωφρενικό, αλλά είναι αλήθεια. Με φωνάξανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο αστυνομικό τμήμα και μου παρουσιάσανε μια κατάσταση κατόπιν ενός εγγράφου που πήραν από την κτηνιατρική υπηρεσία και μου λένε ότι έχετε 300.000 πρόστιμο με τη βαρύτερη της κατηγορίας της κακοποίησης των ζώων, 10 ζώων. Γιατί στα 8 λέει δεν είχατε αποπαρασίτωση και στα άλλα 2 είχε μόνο εξωπαρασίτωση. Και κατόπιν τούτου, ανοίγοντας το νόμο, επικακοποίηση, γιατί έτσι πάει, 30.000 για κάθε ζώο, επί 10, 300.000. Και τους λέω αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει και δεν μπορείτε να μου ρίξετε αυτό το πρόστιμο. Πρώτον, δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε για κακοποίηση. Υπάρχει μια ερμηνευτική εγκύκλειος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά λέει ορισμένα πράγματα εκεί μέσα, τα οποία μεταξύ των άλλων γράφει ότι και όμοι, δηλαδή από την κακή διατροφή, από το αλυσόδεμα, από τη μη ύπαρξη καλής κατοικίας κτλ. Και στο τέλος γράφει ο μη τακτικός εμβολιασμός και από παρασίτωση. Μα τους λέω, τα ζώα είναι εμβολιασμένα. Από πού συνάγετε εσείς τη μη από παρασίτωση? Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Ράπτη, η επιβολή προστίμων στο Φιλοζωικό Σωματείο προέκυψε από την αντιδικία ανάμεσα στην Κιβωτό και τη Δημοτική Αρχή που οδήγησε το ΑΤΑΦ Αλεξανδρούπολης να βεβαιώσει στις 16 Σεπτεμβρίου 30.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο για κάθε ένα από τα 10 κουτάβια που η Κιβωτός φιλοξενούσε στο γραφείο της. Από εκεί και πέρα άρχισαν τα περίεργα φαινόμενα, να έρχονται καταγγελίες, υποτίθεται, για ορισμένα σκυλιά, κουτάβια που μας είχαν πετάξει στο γραφείο. Αυτά τα κουτάβια τα οποία μας είχαν πετάξει στο γραφείο από το Δεκέμβριο σχεδόν, είχαν βρεθεί οι υπέτοι, τιμωρηθήκανε, αλλά εμείς σαν Κιβωτός δεν μπορούσαμε τα κουτάβια αυτά να τα πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Επί 3 μήνες, 4 μήνες ασχολείται και την ιατρική υπηρεσία με την Κιβωτό. Ούτε εγκληματική οργάνωση να ήμασταν. Και στο τέλος μας κατηγορήσανε για κακοποίηση, γιατί τα 30 χιλιάρικα που μας ρίξανε είναι στη βάση της κατηγορίας της κακοποίησης. Ο κύριος Ράπτης θεωρεί ότι όλα οφείλονται στις καταγγελίες των κακών κειμένων που έχει κάνει κατά καιρούς ο Σύλλογος για την διαχείριση των αδεσπότων. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε αρχίσει και καταγγέλουμε ορισμένα κακώς κείμενα. Παραδείγματος χάρη, όπως κάναμε τη μήνυση για την παράβαση καθήκοντος και όπως κάναμε και τη μήνυση τη δεύτερη για τα επεισόδια του κουταβιού που σκοτώθηκε. 5 Αυγούστου είχα κάνει ένα χαρτί προς την αστυνομία και την κτηνιατρική υπηρεσία και τους είπα ότι, ξέρετε, μετά τα επεισόδια που δημιουργηθήκαν από τις καταγγελίες ότι εμείς μαζεύουμε σκυλιά στο γραφείο, δεν είναι σωστό, γιατί έρχονται και μας τα πετάνε και πλέον η ενέργεια αυτή θεωρούμε ότι είναι και προσχεδιασμένη για να μας έχουν στην κατηγορία. Η Κιβωτός προσέφυγε στην εισαγγελία υποβάλλοντας ένσταση, ενώ πριν από μερικές ημέρες κατέθεσε και μήνυση εναντίον του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την κατηγορία ότι στις 2 Σεπτεμβρίου παραδόθηκαν με πρωτόκολλο 5 κουτάβια στο Γιάννη Μουτουσίδη, προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας, τα οποία στη συνέχεια βρέθηκαν πεταμένα στο λιμάνι χωρίς να έχει τηρηθεί διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία για την επανένταξή τους. Ενώ το 5ο σκυλί εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένο στο δημοτικό χώρο στάθμευσης. Είναι περιφύαλο αυτό το πράγμα. Είναι άδικο και δεν ευσταθεί πουθενά, δεν στέκεται πουθενά. Δεδομένου ότι στην ένσταση υποβάλαμε και τα σχετικά έγγραφα, τα οποία καταρρύπτει αυτή την κατηγορία της μη αποπαρασίτωσης. Υπόψιν δε ότι τα 3 από τα 10 σκυλιά είναι τσιπαρισμένα στο όνομα του Δήμου. Δηλαδή, αν στην Κιβωτό ρίξανε 300.000, αφαιρέστε τα 90 χιλιάρια που θα έπρεπε να ρίξουν στο Δήμο, τι μας μένουν, είναι γελιότητες.